Το φθινόπωρο, σύμφωνα με όσα έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκης, αναμένεται η έναρξη του τρίτου κύκλου του εξοικονομώ κατοίκων 2. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια στον τρίτο κύκλο και θα συμπεριληφθούν στις κατηγορίες των επιδοτήσεων του προγράμματος ιδιοκτήτες κατοικιών με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα, σύμφωνα όλα αυτά με πληροφορίες. Η χρηματοδότηση αναμένεται να είναι γύρω στα 350 εκατομμύρια, που αυτό σημαίνει ότι είναι περίπου 25.000 κατοικίες, αλλά αναζητούνται και πρόσθετοι πόροι, μια και ο προϋπολογισμός του προγράμματος προέρχεται από εθνικούς πόρους, είτε από κονδύλια του ΕΣΠΑ, είτε από πόρους της περιφέρειας. Και έτσι βγαίνει ο τελικός προϋπολογισμός. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι, δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος που υπάρχει για το πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός είναι μικρός και μέσα σε αυτό το ποσό δεν έχουν συμπεριληφθεί και οι πόροι των περιφερειών που θα ανακοινωθεί. Στην προγραμματική περίοδο 21-27, την καινούργια του ΕΣΠΑ, αναμένονται να αυξηθούν και σύμφωνα και με το ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, περιλαμβάνει τη στόχο της εξοικονόμησης άνω του 38% για την τελική κατανάλωση μέχρι το 2030. Αυτό σημαίνει ότι η πρόθεση είναι να βγαίνει ένα εξοικονομώ κατέτος και ουσιαστικά περίπου 500.000 κατοικίες να αναβαθμίζονται ενεργειακά το κάθε χρόνο. Αυτό το οποίο περιμένουμε τώρα είναι στο χρονικό διάστημα μέσα στον Ιούνιο, για να είμαστε εντός του φθινοπόρου, θα πρέπει να ανακοινωθεί και να γίνει γνωστό ο οδηγός με τις αλλαγές του προγράμματος, η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, καθώς και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός που θα υπάρχει σε κάθε περιφέρεια. Επίσης, αναμένουμε και ένα πράγμα το οποίο εκκρεμεί από το Υπουργείο, είναι τι θα γίνει με τους δικαιούχους του δευτέρου κύκλου, που ενώ γράφηκαν στο σύστημα και κάναν την αίτηση, δεν κατάφεραν να την οριστικοποιήσουν λόγω έλλειψης των πόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, οι εγγραφές οι οποίες έγιναν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν περίπου στις 2.647 και οι δικαιούχοι που οριστικοποίησαν την αίτηση ήταν γύρω στις 1.657. Άρα υπάρχουν περίπου στις 1.000 αιτήσεις ενδιαφερόμενων που αναμένουν το τι θα γίνει με αυτές τις αιτήσεις. Η περιφέρεια για το σκοπό αυτό διέθεσε 20 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα σε συνάντηση που είχαμε σαν ΤΕ Θράκης, τα κονδύλια αυτά επαρκούν για να καλυφθούν αυτοί οι χείλοι. Απλώς επειδή δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, περιμένουμε από το Υπουργείο να δούμε πώς θα προχωρήσουν αυτές οι αιτήσεις των ανθρώπων που ενδιαφέροντα στο β' κύκλο εγγράφησαν μεν, αλλά δεν οριστικοποίησαν την αίτηση λόγω προϋπολογισμού. Και η πρόθεση της περιφέρειας, από ό,τι μας ενημέρωσε σε αυτή τη συνάντηση, είναι ότι στον τρίτο κύκλο θα ενισχύσει με παραπάνω κονδύλια, ώστε παραπάνω ενδιαφερόμενοι, επειδή υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον, όπως είπαμε, να εντοχθούν στο πρόγραμμα αυτό και να υπάρχουν περισσότερα κονδύλια για να εξυπηρετήσουν τις αιτήσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο από τα βασικά κριτήρια είναι χρονική προτεραιότητα και είναι η χρονική προτεραιότητα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Άρα, όσο πιο έτοιμος είναι κάποιος ενδιαφερόμενος πριν την έναρξη του προγράμματος, έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να ενταχθεί. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, κατά τη γνώμη μου, άμεσα, ασχέτως αν δεν έχει ανακοινωθεί ο οδηγός, να ξεκινήσουν και να απευθυνθούν σε συναδέλφους μηχανικούς ενεργειακούς επιθεωρητές, ώστε να ετοιμάσουν το φάκελο με κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να μαζέψουν και να ελέγξουν κατά πρώτη βάση, γιατί είναι και ένα χρονοβόρο, μια διαδικασία, κατά πόσον το ακίνητο έχει αυθαιρεσίες ή όχι. Σε πρώτη φάση θα μπορούσαν να ελέγξουν αν το ακίνητο έχει αυθαιρεσίες ή όχι, για να μην χάσουν χρόνο σε αυτό το κομμάτι που γίνεται. Ύστερα θα περιμένουν τον οδηγό για να βγουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Να πούμε ότι ένα είναι η χρονική προτεραιότητα, άρα όσο πιο γρήγορα έχουμε την ωριμότητα, άρα και περισσότερες πιθανότητες να μπούμε. Δεύτερον είναι τα συνδυματικά κριτήρια, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 19. Οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος είναι το ακίνητο να χρησιμοποιείται τα 3 τελευταία χρόνια ως κύρια κατοικία, να δηλώνεται στο Ε1, να έχει καταταχθεί βάσει του ενεργειακού πιστοποιητικού απόδοσης σε κατηγορία Δ και κάτω, δηλαδή να είναι αρκετά ενεργοβόρο, πράγμα που σημαίνει ότι τα περισσότερα ακίνητα, αν δεν έχουν γίνει επεμβάσεις όσα είναι πριν του κενάκτου 2010, εντάσσονται σε αυτό το κομμάτι. Η ιδιοκτησία θα πρέπει να έχει οικοδομική άδεια, είτε
αν υπάρχουν κάποιες αυθαιρεσίες, να έχουν τακτοποιηθεί. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τον β' κύκλο, γιατί δεν έχει βγει ο οδηγός, δίνει έναν μέγιστο προϋπολογισμό παρεμβάσεων στα 25.000 ευρώ, δηλαδή γύρω στα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό. Αυτός είναι ο μέγιστος προϋπολογισμός. Δίνει επιδότηση μέχρι τώρα, με αυτά που γνωρίζουμε, 70% μέγιστο και είναι καθαρά μεσοδηματικά κριτήρια, δηλαδή σύμφωνα με το επίδομα επιβολής φοράς στο ΓΑΜΑ 2 της φορολογικής δήλωσης του καθαριστικού, βγαίνει αναλόγως των εισοδημάτων του μια επιδότηση που μπορεί να φτάνει και του 70%. Και δίνει προαιρετικό δάνειο για την ιδία χρηματοδότηση, άτοκο, δηλαδή επιδοτούμενο επιτόκιο, από 4 έως 6 χρόνια. Τώρα, οι παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει κάποιος είναι η θερμομόνωση είτε όψεων, είτε κάθετων οριζόντιων δομικών σπιτιών, δηλαδή η τυχοποίηση, εξωτερική θερμοπρόσωψη, η θερμομόνωση δώματος, μπορεί να κάνει αντικατάσταση κουφωμάτων, να κάνει αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης που έχει και είναι ενεργοβόρο, δηλαδή μπορεί να προχωρήσει είτε σε έναν λέβητα υγραερίου φυσικού αερίου που έρχεται αύριο και το φυσικό αέριο, είτε σε μια αντλία θερμότητας, είτε σε έναν λέβητα πετρελαίου συμπυκνωμάτων, να γίνουν παρεμβάσεις αντικατάστασης των συστημάτων κλιματισμού, να αλλάξει κάποιες κλιματιστικές μονάδες air condition και να τοποθετήσει, αν θέλει, και σύστημα παραγωγής ζεστού ενέργειας χρήσης, είτε ηλιακός θερμοσύφωνας, είτε ηλιακό σύστημα βεβαιασμένης κυκλοφορίας και συστήματα αυτονομιών, όπως είναι έξυπνοι θερμοστάτες ή θερμοστάτες ανά τερματική μονάδα καλοριφέρ.